ένα χωρίο από την Αγία Γραφή. Του είπε ένα στίχο της Αγίας Γραφής και του λέει: «Για πες μου, πατέρες, τι σημαίνει αυτός ο στίχος?» Οι πατέρες άρχισαν ένας-ένας να ερμηνεύει κατά την δύναμή του το στίχο της Γραφής τον οποίο είχε εκεί. Ένας Αββάς όμως, δεν θυμάμαι τώρα τον πρώτο όνομα, όταν τον ρώτησε ο γέροντας ο Μέγας Αντώνιος: «Πάτερ μου, τι γνώμη έχεις εσύ, πώς ερμηνεύεται αυτό το κομμάτι της Αγίας Γραφής?» Είπε: «Συγχωρέστε με, πάτερ, δεν γνωρίζω τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα». Και είπε: «Όντως, αυτή είναι η οδός της πραγματικής γνώσεως. Και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι δεν είδα ό,τι που δεν είδα». Η αρχή της μάθησης είναι να πει ο άνθρωπος ότι δεν ξέρω τίποτα. Και η αρχή της καταστροφής του ανθρώπου είναι να λέω ότι εγώ τα ξέρω. Δεν λέμε όλα, να το πιστεύουμε βέβαια. Τα πιστεύουμε, τα ξέρουμε, αλλά ο άνθρωπος όταν λέει τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα και μένει κολλημένος σε αυτά τα οποία νομίζει ότι ξέρει, τότε αυτό είναι καταστροφικό. Και ένας άνθρωπος τέτοιος δεν μπορεί ποτέ ούτε να μάθει πράγματα, αλλά ούτε και να μεταδώσει πράγματα, γιατί δεν μπορεί ποτέ να κάνει διάλογο. Δεν μπορεί να κάνει διάλογο, διότι ο διάλογος στηρίζεται πάνω στη μεγάλη τέχνη να ακούει στον άλλον άνθρωπο. Και εκείνος που τα ξέρει όλα, δεν αισθάνεται ανάγκη να ακούσει κανένα. Βάζει από το ένα, βγάζει από το άλλο. Ή αρχίζει να λέει τα δικά του, σαν μια κασέτα που τη βάζει στο μαγνητόφωνο και μιλά, και οπωσδήποτε με ένα κασετόφωνο κανένας δεν μπορεί να αναπτύξει διάλογο. Θα πει τα δικά του, θα τελειώσει την κασέτα του και θα πάει στο καλό. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι τα ξέρει όλα, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η αλαζονία του ανθρώπου είναι αυτή η οποία αντιστρατεύεται τη μάθηση. Ενώ ταπεινός άνθρωπος δέχεται να ακούσει τον κάθε ένα που είναι απέναντί και δέχεται να συνδιαλεγεί και να συνδιαλεχθεί με τον κάθε άνθρωπο και μπορεί από τον κάθε άνθρωπο να πάρει κάτι καλό και ωφέλιμο. Ακόμα και από τα αρνητικά τα οποία βλέπει γύρω του, μπορεί να ωφεληθεί. Ενώ ο υπερήφανος άνθρωπος και τα καλά να βλέπει απέναντί του, τα βγάζει σε κακό και τα διαστρέφει και τα μεταβάλλει σε οξύνητες και τοξίνες πνευματικές και δεν ωφελεί. Αυτή όλη η κατάσταση του ανθρώπου, καταλαβαίνετε, αν είναι γονιός κάποιος, τη μεταφέρει και στα παιδιά του. Και μετά τα παιδιά σιγά σιγά, όταν δηλητηριάσουν την ψυχή τους από όλα αυτά τα οποία εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι τους τα δίνουμε, δύσκολο είναι αργότερα να καθαρίσουν και να ξαναβρούν την χαμένη αθωότητα και την χαμένη καθαρότητα της παιδικής ηλικίας, που είναι τόσο σημαντικό για μας και τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν μεγαλώνουμε έναν άνθρωπο που μας χάρισε τον Θεό στη ζωή μας, είτε αυτός ο άνθρωπος είναι παιδί μας, είτε αυτός ο άνθρωπος είναι γονάκι μας, είτε είναι μαθητής μας, είτε είναι ένα γειτονόπουλο, είτε είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην εικόνα στην οποία εκπέμπουμε και δίδουμε απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι τώρα μικρός βέβαια και δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα, αλλά τυπώνει μέσα στην διάνοιά του, σαν φωτογραφική μηχανή, όλα αυτά τα οποία βλέπει γύρω του. Έχουμε όλοι μας και καλή εμπειρία και κακή εμπειρία από τις εικόνες που έχουμε από την παιδική μας ηλικία. Μου κάνει εντύπωση, ξέρετε,
είναι ένα πράγμα το οποίο βιώνουμε στην εξομολόγηση των ανθρώπων, ότι έρχονται άνθρωποι πολύ μεγάλη ηλικία και θέλουν να εξομολογηθούν ένα παιδικό τραύμα. Κάτι που τους τραυμάτισε στην παιδική τους ηλικία. Μπορεί να είναι 60 και 70 και 80 χρόνων άνθρωποι. Και δεν μπορούν να το πούν. Δεν έχουν το ψυχικό σθένος να περιγράψουν αυτό το γεγονός, το τραυματικό επεισόδιο της παιδικής τους ηλικίας. Και τους λέει κανείς, μα έχει τώρα 60 χρόνια που έγινε αυτό το πράγμα. Έστω να φύγει, να καθαρίσει η ψυχή σου. Να σου φύγει από μέσα σου αυτό το βάρος. Και βλέπεις τον άνθρωπο να σπαρκαρά κυριολεκτικά μέχρι που να μπορέσει να βγάλει από μέσα του αυτό το γεγονός το οποίο εβίωσε στα 5, στα 10 του χρόνια που ήταν μικρό παιδάκι και τώρα τόσα χρόνια που πέρασε. Και όμως στιγμάτισε τη ζωή του ολόκληρη. Έχουμε δει ανθρώπους που εστιγματίστηκε η ζωή τους ολόκληρη, που όλη τους η ζωή επέρασε μέσα σε πολλή δυσκολία, απροσωπική και ατομική, γιατί είδα ή άκουσα ή υπέστησα μια τραυματική εμπειρία στην παιδική του ηλικία. Όπως επίσης υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εβίωσαν καλές εμπειρίες στην παιδική του ηλικία, πολύ καλές εμπειρίες, χωρίς κάτι το ιδιαίτερα, ας πούμε, επιδιδευμένο. Μια καλή γιαγιά, ένας καλός παππούς, δυο καλοί γονείς, ένα καλό οικογενειακό περιβάλλον, μια καλή γειτονιά, μια καλή συνοικία σε ένα χωριό, σε έναν τόπο, που λειτουργούσε όμορφα και ωραία και βλέπεις τα παιδιά εκείνα στη συνέχεια, μπορεί να δοκίμασαν και να συνάντησαν πολλές δυσκολίες στον δρόμο της ζωής τους, αλλά τους κρατούσε και τους συνήθε όλα αυτά τα παιδικά καλά βιώματα τα οποία πήραν από την γιαγιά τους, από τους θείους τους, από την οικογένειά τους, από τις κοινωνίες τους και από όλα όσα ήταν στο παιδικό περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε με μεγάλη προσοχή και με τα φόβο και τρόμο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να κατεργαζόμαστε την εαυτό σωτηρία. Την σωτηρία, τη διαφύλαξη της ψυχής μας και της δικής μας ψυχής, αλλά πάνω απ' όλα και τις ψυχές των μικρών παιδιών. Είναι πολύ τραυματικό πράγμα να διαστρέφουμε τις ψυχές των παιδιών μας ή να εκτίθεμε τα παιδιά μας σε εικόνες οι οποίες είναι τελείως βλαβερές και τραυματικές. Οι επατέρες της Εκκλησίας το επρόσεξαν πάρα πολύ αυτό το πράγμα και μας εδίδασαν ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο άνθρωπος να έχει άγιες εικόνες μέσα στο νου του. Και αυτό το είδα και εγώ στην δική μου ζωή και στη ζωή του κάθε ανθρώπου που είναι γύρω μου, ότι αν ο άνθρωπος αυτός έχει πραγματικά άγιες εικόνες, εκείνες οι άγιες εικόνες γίνονται σαν το μικρό προζύμι που ζυμώνει όλο το ζυμάρι στο τέλος και γίνεται ένα εύκαιρο ψωμί. Μιλούσα αυτές τις μέρες με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι άθεος. Είναι μορφωμένος άνθρωπος. Πολύ μορφωμένος, πάρα πολύ μορφωμένος. Διαβάζει συνέχεια πολλά πράγματα, έχει μια πάρα πολύ καλή θέση στην κοινωνία, είναι και εκπαιδευτικός και μελετά πάρα πολύ. Παρόλο που είναι άθεος, τούτης, έχω μια καλή σχέση. Και τελευταία όταν μιλούσαμε, μου λέει, ξέρεις γιατί έχω αντίδραση με τον Θεό. Πού γιατί έχεις αντίδραση. Μου λέει, διότι ο Θεός θέλει να είναι πατέρας μας. Και εγώ μισώ την έννοια του πατέρα. Δεν θέλω τον πατέρα μου. Διότι ποτέ δεν μου έδειξε αγάπη. Ήταν καλός άνθρωπος ο παπάς.
και ξέρω και τον πατέρα μου. Καλός άνθρωπος. Σοβαρός άνθρωπος. Τίμιος άνθρωπος. Όχι ιδιαίτερα σκληρός. Ούτε και ιδιαίτερα, ας πούμε, έτσι, κακός άνθρωπος. Ένα συνηθισμένος άνθρωπος προς το καλό, δηλαδή, προς το τίμιο, συνηθισμένος άνθρωπος. Αλλά τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Δεν εγνώριζε να εκδηλώνει την αγάπη του στο παιδί του, στο γιο του. Αγαπούσε το παιδί του. Αγαπούσε το παιδί του. Σίγουρα, έφερε στο σπίτι όλοι χρειαζόντουσαν, είχαν μια καλή οικονομική κατάσταση, αλλά δεν είπε ποτέ στο γιο του ότι γέμισε αγαπώ. Δεν έφερε ποτέ το γιο του στην αγκαλιά μου. Να το χαϊδέψει, να το φιλήσει, να το σφίξει στην αγκαλιά μου. Έλεγε εσύ είσαι άντρας, δεν είναι γενέτης που τα κάνει. Νοοτροπίες, τι παλιές, δεν παλιές. Είναι παλιονοτροπίες. Όχι με την του παλαιού, αλλά του παλιού. Του αυτού είναι για πέταμα, δηλαδή. Και αντίθετα, καμιά φορά και κάποια λόγια σκληρά, κάποιες απορρίψεις, κάποιες, ας πούμε, κακές, έτσι, συμπεριφορές. Το παιδί είναι ευαίσθητο, πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, καλλιεργημένος, διαβασμένος, διέβαζε πάρα πολλά στην αρχή για να αποδείξει στον πατέρα του ότι αξίζει και δεν είναι άχρηστος. Συνέχεια το άρεσε βέβαια το διάβασμα και διέβαζε. Αλλά ετάχθησε το Θεό με τον Θεό πατέρα, με τον πατέρα του. Και αφού λέει ο Θεός είναι πατέρας, δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την παρουσία του Θεού Πατέρα μέσα σου. Να βρείτε άλλη ονομασία για τον Θεό. Και πώς θα τον ονομάσουμε για τον Θεό. Λέει αν τον ονομάζετε γιαγιά, θα μπορούσα να το δεχτώ καλύτερα. Πολύ να μας φέρνει αστείο. Όμως, είναι μια μαρτυρία ενός ανθρώπου σοβαρού που δείχνει πόσο μπορούμε εμείς με απροσεξίες στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας να καταστρέψουμε μια ψυχή ενός ανθρώπου. Και βέβαια ο Θεός που είναι πανάγαθος και αγαπά τον κάθε άνθρωπο, σίγουρα δεν ταυτίζεται ούτε με τον πατέρα ούτε με τη μητέρα, γιατί ο Θεός είναι της πάσης τα πάντα. Και πιστεύω ότι ο Θεός θα αποκαλύψει τον εαυτό του σε αυτόν τον άνθρωπο κάποια στιγμή, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία για μας είναι να καταλάβουμε πως κάθε λέξη μας, κάθε συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά μας έχει μεγάλη σημασία. Ένα διάστημα όταν ήμουν ηγούμενος στη Μονή Μαχαιρά, για μερικά χρόνια πήγαινα και εξομολογούσα στις κεντρικές φυλακές. Συστηματικά. Εξομολόγησα πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί. Καταλαβαίνετε με διάφορες έτσι ιστορίες ο καθένας. Κάποιοι από αυτούς ήταν και φωτιάδες. Έτσι είχα σκοτώσει 5-6 ανθρώπους ο καθένας. Ένας από αυτούς, ισοβήτης, ο οποίος είχε κάνει με τέξη φωνικά, μου λέει μια φορά ότι πάτερ, επειδή έχω πολλές ώρες που περνώ μόνος μέσα στο κελί μου, στη φυλακή, γιατί τους κυρώνουμε, ξέρω, ξέρω. Η αστυνομική μου έτσι δεν έπρεπε να μιλώ. Κάποια ώρα πήγε το κελί και η πλάση ο ισοβήτης έτσι, και ανοίγει το πρωί, πολλές ώρες. Σκέφτομαι πώς σε ηλικία 24-25 χρόνων νομίζω ήταν που έκαμε τους πόνους και μπήκε στη φυλακή, πώς κατέληξα εδώ. Και ήταν με τότε, ήταν σχεδόν 45-50 χρόνια. Πώς κατέληξα εδώ. Και βρήκα ότι εκεί ήταν ο πατέρας μου. Όχι πως ήταν κακός άνθρωπος, ούτε πως με κακοποιούσε, ούτε πως μου έκανε κάτι κακό, αλλά μου έλεγε συνέχεια ψέματα. Ο πατέρας μου έλεγε ψέματα.
μου έλεγε να πούμε κάτσε φρόνημα και άμα θα σου φέρω ένα παγωτό. Ή κάνε αυτή τη δουλειά και άμα θα σου αγοράσω ένα ποδήλατο. Κάνε το ένα και άμα θα σου κάνω το άλλο. Και συνέχεια με εξαπατούσε και διέψευδε τον εαυτό του στα μάτια μου όταν ήμουν μικρό παιδάκι. Και αυτό το γεγονός με έκαμε να επαναστατήσω, να απορρίψω τον πατέρα μου, να γεμίσω θυμό και οργή εναντίον του, γιατί αισθανόμουν ότι με κοροϊδεύει. Και έγινα μετά αντάρτης και έγινα άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσα να ανεχτώ τίποτα, ιδιαίτερα εάν νόμιζα ότι κάποιος με κοροϊδεύε ή κάποιος ήθελε, ξέρω εγώ, να με θεωρήσει κοροϊδό του, εγώ γινόμουν θύτων απέναντι του και έκανα αυτό όλα που έκανα. Πράγματι, το παιδί αυτό είχε δίκαιο, ο άνθρωπος αυτός, διότι εγώ γνώρισα και τον πατέρα μου. Και στη φυλακή που πολλές φορές ερχόντουσαν οι γονείς, καθόμουν και μιλούσα και με τους γονείς τους. Μεγάλος άνθρωπος, βέβαια, ένας χωρικός, απλός άνθρωπος, αλλά όμως το είπε το παιδί αυτό και στον πατέρα του και στη μητέρα του και ομολογούσε τον πατέρα του ότι πράγματι πάτε έλεγα ψέματα στο παιδί μου. Με αποτέλεσμα να αποσταθρωθεί η εμπιστοσύνη του παιδιού απέναντι στον πατέρα, να καταρρεύσει η εικόνα του πατέρα και το παιδί να γεμίσει θυμό και απόρρεψη κατά τον πατέρα του. Όλα αυτά τα πράγματα μας δείχνουν ότι όταν μεγαλώνουμε ένα παιδί και το έχουμε στα χέρια μας, πρέπει να αισθανόμαστε ότι επιτελούμε ένα πάρα πάρα πολύ λεπτό και επικίνδυνο έργο. Που εάν λίγο ξεφύγουμε από την προσοχή μας, μπορεί πραγματικά η ζημιά που θα κάνουμε στο παιδί μας να είναι τεράστια. Στις κατασκηνώσεις που έχουμε την Μητροπόλεως, πολλές φορές παρουσιάζουν τα παιδάκια εκεί κάποιες συμπεριφορές λίγο δύσκολες, λίγο παράξενες, λίγο ακατανόητες. Και έρχονται οι αρχηγοί των κατασκηνώσεων και λένε αυτό το παιδί έχει μια παράξενη συμπεριφορά. Αντιδρά, γίνεται στον εαυτό του, δεν επικοινωνεί με τους άλλους ή κανένα παράδοξο τρόπο είναι επιθετικός ή δημιουργεί προβλήματα μέσα στο θάλαμό του. Εγώ τους λέω κάνετε υπομονή να έρθει η τελική ορθή να δούμε τους γονείς του. Άμα έρθουν οι γονείς και δούμε τον πατέρα και τη μάνα να λένε έχει δίκιο πάρα καλά από τον μωρό ενός δαμέ που έρθει. Διότι βλέπεις πίσω από εκείνο το παιδί δύο δύσκολους προβληματικούς ανθρώπους οι οποίοι μετέδωσαν στο παιδί τους όλη αυτή τη δυσκολία την οποία έχουν ήδη. Γι' αυτό είναι μεγάλη η ευθύνη μας και μεγάλη η προσοχή την οποία πρέπει να έχουμε. Έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος ότι πρέπει να γεμίσουμε τις διάνοιες των ανθρώπων και τις δικές μας με άγιες εικόνες και με καλές παραστάσεις, ώστε να είναι σαν μια αποθήκη που σε δύσκολες ώρες βγαίνουν από αυτήν την αποθήκη καλά υλικά. Είναι σαν να θέλει να χτίσει ένα σπίτι, να κάνει έναν έπιπλο και έχει μια αποθήκη που έχει ωραία ξύλα, ωραία σχέδια, ωραία μηχανήματα και αμέσως κάνει τελικά και που χρησιμοποιείς κάνεις ό,τι καλό θέλεις. Και μπορώ να σας πω ότι αυτή η καλή περίσταση του ανθρώπου παίζει μεγάλο ρόλο. Ας έλεγε ο ύμιστος γέροντάς μας και τον αρχιεπίσκοπο Κύπρο Λεόντιο, ο οποίος ήταν ένας υπέροχος ιεράρχης, ένας άνθρωπος μυθικός, θα τον πει κανείς, με τεράστια δράση που δεν είναι εύκολο να την περιγράψουμε σήμερα, εάν καταλάβουμε τις συνθήκες που ζούσε
εξωτερικός έδρασε, ο οποίος παρόλο των κυκαιώνατων των υποχρεώσεων του και των καταστάσεων της Κύπρου, είχε μία βαθιά νευράδια. Και ήταν ένας άνθρωπος πολύ ασκητικός, πολύ έτσι καλογερικός άνθρωπος, λιτός, σοβαρός, μετρημένος και ιδιαίτερα ευγαμής. Και ερμήνευε ο γέροντας μας, γιατί είχε αυτή την κατάσταση του αρχιεπίσκου πολύ όμορφη. Ο γέροντας τον εγνώρισε, ο δικός μας γέροντας ο Ιωσήφ, τον εγνώρισε. Και μία φορά λέει στην Αγία Βαρβάρα στο Σταυρογούνι, που ήταν εκεί ο αρχιεπίσκοπος, γιατί πήγαινε συχνά στην πορεία Σταυρογονίου, γιατί πήγαινε από, και από μικρό παιδί, ήταν συνδεδεμένο με τον Αίφη στο πνευματικό, εκείνον τον Άγιον άνθρωπο των Παπαχριστιανών, τον Σταυρογονιώτη. Τον ερώτησαν εκεί οι πατέρες, μακαριότατε, πανιερότατε, πώς μπορείτε και έχετε αυτή την ειρήνη και την κατάσταση την πνευματική της ψυχής σας μέσα σε όλο αυτόν τον κυκαιώνα των γεγονότων και των πραγμάτων. Και τους λέγει οι πατέρες, όπως το ύφασμα, όπως το ρούχο, όταν βαφτεί την πρώτη φορά, εκείνη η πρώτη βαφή δεν βγαίνει, τότε έβαφαν τα ρούχα οι άνθρωποι. Δεν είναι όπως σήμερα που αγοράζουν τα βαμμένα χέρια. Έτσι και εγώ, επειδή από μικρό παιδί ερχόμαι στη Μονή Σταυρογονίου, μέσα μου είναι όλες οι εικόνες όλων εκείνων των αρχαίων ανθρώπων που γνώρισα. Και όντως η Μονή τότε ήταν γεμάτη, κατάμεστη από Αγίους Πατέρες, Αρχιτές, ενάρετους μοναχούς, οι οποίοι εκοσμούσαν την Κυπριακή Εκκλησία και την Αγία Παρουσία τους και εγέννησαν την διάνοια του νεαρού εκείνου ανθρώπου με τα άγια παραδείγματά του. Και στη συνέχεια, όσες τις δυσκολίες και ανήκει εκείνος ο θηλυκός άνθρωπος και ιεράρχης της Εκκλησίας, είχε όμως μέσα του αυτήν όλη τα αντισώματα, τα αντισώματα τα πνευματικά, με τα οποία μπορούσε να τα βγάζει πέρα και να κάνει υπομονή και να παλεύει και να δυσκολεύεται και να είναι τόσο φιλόγονος ώστε να κυκλοφορεί σε όλη την ίσο που τότε ήταν και ελεύθερη και ήταν και ολόκληρη και να καθαγιάζει ναούς, να χειροτονεί ιερείς, να διοικεί την Εκκλησία και να κρατά όλη την ίσο από πάσα άποψη στα δυο του χέρια. Αυτό δείχνει ότι όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του άγιες εικόνες, άγια παραδείγματα, άγιες εμπειρίες από την παιδική ηλικία, τότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτά όλα δυναμώνουν στη συνέχεια και γίνονται στηρίγματα για τη ζωή του ολόκληρη. Και αυτό όχι μόνο όταν είναι σε μια ηλικία που καταλαβαίνει κάποιος, αλλά και στην τελείως πρακτική ηλικία και μάλιστα πλέον η επιστήμη και οι πατέρες το λένε, και από την εμβριακή ηλικία, από τότε που ο άνθρωπος είναι έμβριο και από τότε καταλαβαίνει. Θυμάστε εσείς μεγαλύτεροι, εμείς οι παλαιότεροι, θυμόμαστε τι προσοχή είχαν οι άνθρωποι όταν σε ένα χώρο υπήρχε μια έμβριος κοπέλα. Να μην πούν κάποιο λόγο κακό, να μην πούν κάτι και το ακούσει ξαφνικά και τρομάξει. Ακόμα ούτε και να μαγειρέψουν κάτι το οποίο να μυρίσει στην γειτονιά και τρόπον την άλλα να επιθυμήσει και να μην το έχει. Δηλαδή να αισθανθεί ένα κενό μέσα στο ψυχικό της κόρου. Θυμάμαι στην γειτονιά μας που είναι λίγο πιο πάνω από εδώ, γεννήθηκα μεγάλωσα, όταν είχε καμιά έγκυο στην γειτονιά και μαγείρευαν τίποτα ελληνόρισε, έπρεπε να βάλουν τις οποία, ξέρω εγώ, πεφτέδες, πελιντάδες, συνήθως τι μπορούσαν να μαγειρεύουν, να στείλουν και στην έγκυο την κοπέλα, να φάει μήπως και μυρίστηκε, έλεγαν και υπάρχει κάποιο το μωρό. Άρα, εντάξει, το λέμε και χαμογελούμε και το θεωρούμε έτσι ένα φρόσινο στοιχείο, αλλά τι ήθελε να πει η φιλοσοφία του κόσμου, ότι μια έγκυος κοπέλα
δεν πρέπει να έχει κενάσεις συναισθηματικό της χώρας. Δεν πρέπει να έχει επιθυμίες οι οποίες έμειναν ανεκπλήρωτες. Πρέπει να έχει μια αρμονία στη ψυχική της ισορροπία. Και πρόσεχα, ούτε να ακουστούν πλασφημίες, να μην πλασφημίσει κανένα μωρό, γιατί είχε έγκυο εκεί. Να μην δει πράγματα άσχημα, να μην ακούσει. Γιατί πάντοτε πρόσεχα αυτό το γεγονό. Γιατί μέσα στην λαϊκή σοφία υπήρχε η αίσθηση ότι το έμβριο αισθάνεται και διαμορφώνεται και σωματικά και ψυχικά ανάλογα με το περιβάλλον. Αυτά που ο Γέροντας Πορφύριος τα περιγράφει τόσο ωραία σε κάποιες ομιλίες, αλλά και οι υπόλοιποι πατέρες τα επισημαίνουν. Και έρχεται σήμερα και η ψυχολογία του εμβρίου να τονίσει ότι ο άνθρωπος έχει σημαντικότητα από τότε που είναι έμβριο. Αλλά βλέπει κανείς και όταν γεννηθεί το παιδάκι ότι αισθάνεται τι σημαίνει γύρω του. Να σας πω κάτι από την εξομολόγηση. Εγώ δεν δέχομαι να έχουν και γυναίκες να εξομολογούνται μαζί με τα μικρά παιδιά. Καμιά φορά φαίνεται το παιδάκι στην εξομολόγηση. Του λέω, άσε το παιδάκι είναι έξω. Πάει και λέω, αυτό δεν καταλαβαίνω. Εσύ λες τι δεν καταλαβαίνω. Δεν είσαι στην εξομολόγηση. Θα μου οδηγηθεί και πράγματα τη άρεστα. Τσακώθηκε με τον άνθρωπο, τσακώθηκε με την ελευθερά σου, η κουνιάδα σου ξέρω πώ κάποιοι. Τι άλλο να πάρω. Τη άρεστα. Εγώ βλέπω το έμβριο, το παιδί μάλλον, το έμβριο, το παιδί, το νεογνώ, το βλέπω, ότι κοιτάζει τη μητέρα του στα μάτια. Και όταν η μητέρα διηγείται κάτι το οποίο είναι θλιβερό, ιδιαίτερα όταν κλαίει, το παιδί αλλάζει την όψη του. Καταλαβαίνει ότι η μητέρα του εκείνη την ώρα μπήκε σε μια δυσάρεστη κατάσταση ψυχολογική. Το καταλαβαίνει, το αισθάνεται. Και δεν είναι όμορφο πράγμα. Γι' αυτό λέω, άσε το παιδάκι έξω και τον πατέρα του με κάποιον άλλο να περάσει αυτά που χρειάζεται. Διότι το παιδί υφίσταται τη ψυχολογική σου επίδραση, έστω κι αν εσύ δεν το καταλαβαίνει, έστω κι αν νομίζεις ότι είναι 2 μηνών, 3 μηνών, 4 μηνών, και τι να καταλάβει το μικρό εκεί. Και όμως η ψυχή του καταλαβαίνει. Και γι' αυτό και κοινωνούν τα μικρά παιδιά. Μπορεί ο εγκέφαλος να μην καταλαβαίνει, αλλά η ψυχή τους καταλαβαίνει τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων. Και βλέπουμε τα παιδάκια αυτά, τα χαριτωμένα τα παιδάκια της Εκκλησίας, πόσο χαριτώνονται κοινωνώντας το σώμα και το όνομα του Χριστού και με πώς έτσι λαχτάρα έρχονται να λάβουν τα Άγια Μυστήρια. Θα ήθελα πραγματικά καμιά φορά να μπορούσα να είχα ένα εξομολογητάριο, μια κάμερα, να καταγράψω, δεν γίνεται βέβαια, αλλά λέω, αν γινόταν, να καταγράψω τις εξομολογίες των μικρών παιδιών που έρχεται 4-8 από το νηπιαγωγείο. Όταν οι γονείς είναι άνθρωποι που εξομολογούνται, παίρνουν και τα παιδάκια τους. Και είναι 4-8 που μόλις αρχίζει να εκφράζεται. Μπορεί να βγουν ο γονιός του και η μάμα του μέσα να κάνει αταξιούλες. Μόλις βγάλω τη μάμα του από έξω και κλείσει η πόρτα, αμέσως το μωρό σοβαρεύει. Και μιλά, λες και μιλά ένας μεγάλος. Και λέει τις αταξίες του και λέει όλα αυτά τα οποία αντιλαμβάνεται. Αλλά το πιο σημαντικό είναι όταν έρχεται η ώρα να διαβάσουμε την ευχή. Να δείτε με πόση ιεροπρέπεια το παιδάκι σηκώνεται. Και η γονατίζει από μόνο του. Η σκύβει το κεφαλάκι όταν διαβάζουν την ευχή. Με πόση ιερότητα και το προσωπάκι του και η στάση του και όλη εκείνη ας πούμε η κατάστασή του, πραγματικά είναι άξιο βάσης παρατηρήσεως το πώς το παιδί αμέσως παίρνει την ατμόσφαιρα του Ιερού Μυστηρίου. Άρα, η ψυχή του έχει αίσθηση και έχουμε και άλλα αισθητήρια, πέρα από τα αισθητήρια των οφθαλμών, των αυτιών, του εγκεφάλου μας, τα οποία είναι τα αισθητήρια της καρδιάς μας. Με τα οποία μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα
που μπορεί να μην τα βλέπουμε και να μην τα ακούμε και να μην μπορούμε να τα ψηλαφίσουμε, αλλά όμως τα αισθανόμαστε, γιατί είναι μέσα στη ψυχή μας, γιατί είναι μέσα στο ψυχικό μας χώρο. Τελειώνοντας λοιπόν, θέλω να σας παρακαλέσω και να παρακινήσω όλους μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο μεγάλο μας των παιδιών μας. Να φροντίζουμε να διαφυλάξουμε στα παιδιά μας την αθωότητα και την καθαρότητά τους. Να φροντίζουμε να διαφυλάξουμε τα παιδιά μας από όλα τα τραυματικά γεγονότα που μπορεί να υπάρχουν γύρω τους. Και πάνω απ' όλα να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν άγιες εμπειρίες, άγιες εικόνες, ώστε αυτά τα άγια συναισθήματα και άγιες εικόνες να τους συντροφεύουν στον δρόμο της ζωής τους και να είστε βέβαιοι ότι είναι ο πιο μεγάλος πλούτος και η πιο βασική κληρονομιά που μπορείτε να αφήσετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Εύχομαι να σας ευλογεί ο Θεός και να σας ενδυναμώνει και να σας καθοδηγεί σε αυτό το πολύτιμο και μοναδικό έργο της ανατροπής των παιδιών σας. Ο Θεός είναι πάντα μαζί μας. Ευχαριστώ.